Στο Εθνικό Στάδιο Χανίων, ο Αθλητικός Όμιλος Χανιά υποδέχτηκε το απόγευμα της Κυριακής τον Αχαρναϊκό, στοχεύοντας αποκλειστικά και μόνο στη νίκη, μιας και έχει μείνει αρκετά πίσω μετά από απώλειες βαθμών σε προηγούμενα παιχνίδια. Πρώτη καλή στιγμή στο 5ο λεπτό με τον Δουμάνι να κοντοστέκεται και να σουτάρει. Ο Παγούδης απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ στο 5ο λεπτό. Στο 13 ήταν σειρά του Αχαρναϊκού να απειλήσει με τον Καλογερόπουλο από πολύ κοντά να αστοχεί. Στη συνέχεια, βέβαια, υπεδείχθηκε και offside. Ακόμα μια καλή στιγμή για τους φιλοξενούμενους στο 17 με την παράλληλη προσπάθεια από τον Βεστάκη και στη συνέχεια τον Καλογερόπουλο να μην μπορεί να ολοκληρώσει την προσπάθεια. Γλίτωσε εδώ τον γκολ ο Αθλητικός Όμιλος Χανιά. Στο 18 ο Δουμάνης θα σουτάρει, η μπάλα περνάει out. Στο 36 ακόμα μια καλή στιγμή για τα Χανιά με τον Πάγκαλο να σουτάρει άστοχα όμως. Και στο 41 ο Πάγκαλος με χώρο θα γυρίσει στον Μπαρτζίδη που όμως επιχείρησε μια πολύ κακή τελική προσπάθεια. Η μπάλα πέρασε πολύ ψηλά. Στο 43, εξαιρετική στιγμή για τον ΑΟΧ με το γωνιωτάκι να δίνει στον Μποχόνιο και εκείνος να αστοχεί από πολύ πλεονεκτική θέση. Και στο 45 ο Αχαρναϊκός απείλησε με τον Καλογερόπουλο να κάνει ένα γύρισμα. Η μπάλα απομακρύνθηκε. Στην επανάληψη το παιχνίδι είχε πολύ καλύτερο ρυθμό με τις δύο ομάδες να κάνουν ευκαιρίες. Στο 53 ο ΑΟΧ με τον Κορτσινίδη. Ένα γύρισμα επικίνδυνο, δεν πρόλαβε όμως κανείς να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 55 ο Χριστόπουλος μέσα στην περιοχή από πολύ επικίνδυνη θέση ήταν φάτσα με τον γκολ, όμως πρόλαβε ο Κορτσινίδης να τον κόψει σε κόρνερ. Στο 57 ακόμα μια καλή στιγμή για τον Αχαρναϊκό, αυτή τη φορά με τον Αναστασίου που σούταρε out. Και στο 59 έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Βεστάκης με χώρο στην περιοχή σούταρε πάνω στο Μαρκαντονάκη που μπλόκαρε σταθερά. Στο 61 πολύ καλή στιγμή για τα Χανιά με το γύρισμα ο Πάγκαλος δεν προλαβαίνει να βάλει το κεφάλι του για να την στείλει στα δίχτυα. Και στο 66 η καλύτερη στιγμή του αγώνα με τον Καλογερόπουλο να έχει δοκάρει για τον Αχαρναϊκό. Καλύτερη στιγμή βέβαια μέχρι εκείνο το σημείο. Στο 69 οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι στο χέρι του Ψυχουντάκη. Μάλλον χαρίστηκε ο Δημητρόπουλος στον ΑΟΧ σε αυτή τη φάση. Και στο 69 ο Γωνιωτάκης βρέθηκε να έχει την μπάλα στην περιοχή, σούταρε, η μπάλα κόντραρε σε κεφάλι αμυντικού και κατέληξε σε κόρνερ. Ακόμα καλύτερη στιγμή στο 71 με τον Πάγκαλο που την προβολή αυτή θα ήθελε να μην την ξανακάνει ποτέ, αφού από 2 μέτρα απόσταση κατάφερε να στείλει την μπάλα out σε αφύλακτη αιστεία. Στο 76 ακόμα μια φορά ο Πάγκαλος δεν προλαβαίνει να στείλει την μπάλα στα αντίθετα και εκεί που όλοι νόμιζαν ότι ο Πάγκαλος θα αποδειχθεί μοιραίος παίκτης για τα Χανιά, εδώ η φάση βέβαια ολοκληρώνεται με το Δουμάνι, τελικά ο ΑΟΧ πήρε την νίκη με τον μέχρι και την ώρα μοιραίο Πάγκαλο με αυτό το καταπληκτικό σουτ φωτοβολίδα να νικάει τον Παγούδη στο 84 και να δίνει την νίκη και τους 3 βαθμούς στα Χανιά. Ξαναβλέπουμε τον γκολ. Ο Πάγκαλος αναδεικνύεται τελικά σε ήρωα της αναμέτρησης.